Όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι μετά το θάνατό τους ενδυνάμει δότες οργάνων προς μεταμόσχευση, εκτός εάν όσο ζουν είχαν εκφράσει εγγράφως την αντίθεσή τους για αυτή την ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα απαιτείται πλέον η συγκατάθεση οικογένειας για την αφαίρεση οργάνων. Σημαντικό βήμα στην διαδικασία προσπάθειας αύξησης των μεταμοσχεύσεων, διότι θα αυξήσει την προσφορά των δοτών. Όμως θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο και θα πρέπει το ευρύ κοινό να γνωρίζει ότι υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες. Θα πρέπει να είναι κάποιο άτομο το οποίο βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και να βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω ενός σοβαρού ατυχήματος, είτε μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, κρανιογκεφαλική κάκωση που σημαίνει εγκεφαλικό θάνατο, είτε μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που πάλι σημαίνει εγκεφαλικό θάνατο. Σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, θα επιτρέπεται η αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη ενήλικο μόνο όταν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση ο σύζυγό του, σε ασθενή με τον οποίο ο δότη συνδέεται με το σύμφωνο ελεύθερη συμβίωση, σε συγγενή μέχρι τον 4ο βαθμό εξαίματος ή εξαχιστίας, καθώς και σε πρόσωπο με το οποίο έχει προσωπική σχέση και συνδέεται συναισθηματικά. Αν θέσουμε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν έχει δηλώσει, διότι δεν ήταν ενημερωμένος ότι έπρεπε να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να γίνει δωρητής οργάνων, ή ότι ο άνθρωπος αυτός δεν φανταζόταν ότι θα βρεθεί ποτέ σε αυτή την κατάσταση και δεν είχε προβεί σε μια τέτοια δήλωση. Εάν λοιπόν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση και από το οικείο περιβάλλον υπάρχει η επιφύλαξη ή η αντίρρηση, παρά το γεγονός ότι ο νόμος μπορεί να προβλέπει ότι αυτός μπορεί να είναι δωρητής οργάνων, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ περίσκεψη το αν θα αφαιρεθούν τα όργανα. Όταν ο θεράπων γιατρός διαγνώσει νέκρωση του εγκεφάλου και εφόσον λειτουργία ορισμένων οργάνων διατηρείται με τεχνητά μέσα, υποχρεούται να προβεί σύνταξη πιστοποιητικού θανάτου και συνέχεια να ενημερώσει τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Και όλα αυτά προκειμένου να ενημερωθεί εάν το ενήλικο θανόν πρόσωπο έχει δηλώσει την άρνησή του να γίνει δωρητής οργάνων μετά θάνατον. Το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει ότι σε αυτές τις καταστάσεις με το διαπιστωμένο εγκεφαλικό θάνατο, σημειωτέων ότι η διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου δεν γίνεται από άτομα της ομάδας μεταμόσχευσης, γίνεται από ανεξάρτητη ομάδα. Τα άτομα λοιπόν αυτά θεωρούνται νεκρά. Και αυτό σημαίνει, με βάση το σχέδιο νόμου, ότι είναι δυνητικοί δότες, εκτός εάν έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να αφαιρεθούν τα όργανα. Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τηρείται αρχείο που καταχωρούνται οι δηλώσεις των πολιτών πυρ αντίθεσης τους στην αφαίρεση οργάνων τους μετά θάνατον. Κάθε ενήλικος πολίτης μπορεί να αποστέλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων σχετική δήλωσή του με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.